Έδωσε σήμερα, βέβαια, υποτίθεται κάποιες νομοτεχνικές ο κύριος Υπουργός. Δεν απαντάνε, βέβαια, σε όλα αυτά τα ουσιαστικά ζητήματα που βάλαν κατ' επανάληψη και στις προηγούμενες συζητήσεις και με ένταση, τέλος πάντων, επεσήμαναν και όλοι οι φορείς. Το κυριότερο, όμως, αυτό που παραλείπει να αναφέρει η κυβέρνηση στην όλη συζήτηση του νομοσχεδίου, και δεν είναι βέβαια και δεν αναμέναμε ότι θα βελτιωθεί ή θα διαφοροποιηθεί με την τροποποίηση, με τη συγκεκριμένη τροποποίηση, είναι το βασικότερο που υπαγορεύει την κατεύθυνση και το χαρακτήρα και αυτού, αλλά συνολικά της μεταναστευτικής νομοθεσίας που συνεχώς γίνεται και πιο αντιδραστική, είναι ότι ο σκοπός είναι αυτή να υπηρετεί τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς του εγκλωβισμού. Και όσο επιλέγετε να μην αμφισβητείτε αυτή την πηγή, τότε και ο ανθρωπισμός και τα δικαιώματα των προσφύγων θα πηγαίνουν περίπατο. Αλλά και τον λαό της χώρας μας θα καταδικάζεται να σηκώνει μόνος του το βάρος και τις συνέπειες των άθλιων συνθήκων που δημιουργούνται. Είναι η απροθυμία σας να συγκρουστείτε με τους κανονισμούς του Δουβλίνου, αλλά και η επιμονή σας να εφαρμόζετε την απαράδεκτη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, που όλοι παλεύετε να τη διατηρείτε ζωντανή, όταν γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή επιτρέπει στην τουρκική αστική τάξη να χρησιμοποιεί τους χιλιάδες εγκλωβισμένους ανθρώπους για να προωθεί τα γεωπολιτικά της συμφέροντα, με τις πλάτες βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο παλεύετε να πείσετε τον ελληνικό λαό ότι θα βάλετε φρένο στα κύματα των ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τη δυστυχία που χρόνια ολόκληρα σπέρνουν στις χώρες τους οι σύμμαχοί σας, οι νατοϊκοί, οι ευρωπαίοι και άλλες βέβαια εμπεριαλιστικές δυνάμεις, και που όλες οι κυβερνήσεις με κάθε ευκαιρία βάζετε και τη σφραγίδα σας σε αυτό το μακελιό. Γι' αυτό, όση αποφασιστικότητα και αν προσπαθείτε να δείξετε για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, όσο αυτή τέλος πάντων δεν στρέφεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε κάθε φορά θα αυξάνεται το μαστίγιο προς τους κατατρεγμένους και ταυτόχρονα βέβαια θα καταδικάζεται και τη χώρα μας να είναι ο μόνιμος τόπος εγκλωβισμού όλων αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό αγνοείτε, παρά τις σοβαρές αντιδράσεις και την απέτηση των νησιωτών για μαζικό απεγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών, που ούτε σε συνθήκες πανδημίας δεν φροντίσατε να κάνετε, μεταθέτοντα το για ένα βέβαιο μέλλον που όλοι ξέρουν και οι αριθμοί έχουν δείξει ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Αντίθετα, έρχεστε τώρα να μονιμοποιήσετε τα κλειστά κέντρα φυλακές, τα οποία γενικεύεται βέβαια και στην υπόλοιπη χώρα, και τα κέντρα αυτά δεν τα κάνετε για άλλο λόγο παρά για να σιγουρέψετε τον εγκλωβισμό όλων αυτών των ανθρώπων στη χώρα μας και να τους κλείσετε κάθε πόρτα και παράθυρο για το δρόμο τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό βέβαια και μέσα στο νομοσχέδιο προσπαθείτε συνεχώς να χειροτερεύετε τους όρους, να δυσκολεύετε τη δυνατότητα να αποδοθεί διεθνής προστασία, ακόμα και σε όσους το δικαιούνται. Δεν το αμφισβητείτε και η συνεχής παραδοχή ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να κάνει μια άκρητη αυστηροποίηση των όρων, δείχνει ότι κάτω από αυτή την σφαίρα της αυστηρότητας θα περνάνε κάτω από το χαλί και όλα τα δικαιώματα που θα έπρεπε τέλος πάντων να φροντίσετε να παρέχετε. Ξέρετε ήδη ότι η ασφικτική χρόνη που όριζε και το προηγούμενο νομοσχέδιο για την εξέταση των αιτημάτων είναι αδύνατο να τηρηθούν. Και τώρα συμπιέζεται ακόμα περισσότερο τους χρόνους στις απαράδεκτες fast track διαδικασίες που προβλέπεται και για τις εξετάσεις των αιτημάτων στα σύνορα και για πολλές άλλες, για κρατούμενους και άλλες περιπτώσεις, που τις μεταφέρεται από 20-15 μέρες. Και σε αυτή την απαράδεκτη ταχύρυθμη διαδικασία δεν εξαιρέσετε και τα ασυνόδευτα ανήλικα μαζί με τις ευάλωτες ομάδες. Αντίθετα, καταργώντας τώρα την κατά προτεραιότητα εξέταση αιτήσεων των ασυνόδευτων και ευάλωτων ομάδων, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η δυνατότητα των οικογενειακών επανενώσεων, αφού το μοναδικό παράθυρο που ανοίγει το Δουβλίνο για μετακίνηση προσφύγων προβλέπει ασφικτική προθεσμία 2 μηνών για την αίτησή τους, κάτι που το επεσήμαναν και οι φορείς. Χάνεται έτσι δυνατότητα έστω και για αυτές τις μετακινήσεις με το σταγονόμετρο που γίνονται στην Ευρώπη. Η προτεραιότητα βέβαια της εξέτασης δεν σημαίνει διαδικασία σκούπα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ενίσχυση της υπηρεσίας με μόνιμους
με μόνιμους υπαλλήλους. Γι' αυτό και θεωρούμε προβληματικό ότι αντί να ενισχύεται πραγματικά την υπηρεσία ασύλου, μονιμοποιώντας όλους τους συμβασιούχους που έχουν ήδη αποκτήσει μια μεγάλη εμπειρία και να προχωρήσετε βέβαια και σε όλες τις αναγκαίες προσλήψεις, επιχειρείται ουσιαστικά ένα είδος ιδιωτικοποίησης της υπηρεσίας, με ιδιώτες νομικούς να ετοιμάζουν τις αποφάσεις, ή επιχειρείται με αυτή την ομάδα εργασίας που θα δουλεύει χωρίς ωράριο, με στοχοθεσία, να βγαίνουν αποφάσεις με το κιλό. Καταλαβαίνετε και την σοβαρότητα της εξέτασης και που είναι αντικειμενικό υπό συνθήκες πίεσης και εντατικοποίησης να υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Και τώρα, για το ζήτημα που έχει ανοίξει με τους μετακλητούς, εντάξει, μην μαλώνετε ποιος από όλους χρησιμοποίησε περισσότερους, δεν είναι καινούριο το φαινόμενο, το χρησιμοποιείται κατά διαστήματα όλους, εξυπηρετεί, και βέβαια απ' την άλλη και η σκλαβιά των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και ανακύκλωσή της είναι ένα παρόμοιο φαινόμενο. Δεν συγκρίνεται βέβαια με τους κινδύνους που μπορεί να έχει οι εργαζόμενοι όλοι να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Υπουργού και δεν μπορεί να θεωρείται ικανοποιητική απάντηση ότι αυτοί θα μείνουν μόνο για 18 μήνες. Ούτε το διάστημα αυτό είναι μικρό, ούτε βέβαια σας εμποδίζει σε τίποτα να παρατείνετε αυτές τις παρατάσεις. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα και για την διεύρυνση των κατηγοριών αιτήσεων που θεωρούνται προδήλως αβάσιμες. Είναι ήδη πολύ μεγάλη κατηγορία και ιδιαίτερα με αυτό την ένταξη του όρου του αόριστου που αφορά όσους δεν συμμορφώνεται, λέτε, με αυτό το αόριστο καθήκον συνεργασίας. Εντάξει. Είναι ανοιχτές οι πόρτες, υπάρχουν κάποιες... παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ησυχία. Να μην πω ονόματα. Αχρίαστο συνωστισμός, άνοιγε κουβέντα. Παρακαλώ, απομακρυνθείτε από εκεί. Ελάτε. Εντάξει. Συνεχίστε, κυρία συνάδελφε, και μας συγχωρείτε. Ναι, στην ένταξη τώρα και σε αυτές τις κατηγορίες των προδήλως αβάσιμων αιτήσεων και μάλιστα η πρόβλεψη αυτού του αόριστου όρου για όσους δεν συνεργάζονται υποτίθεται με αυτό το καθήκον συνεργασίας που έχει βάλει το νομοσχέδιο. Το θεωρούμε απαράδεκτο γιατί καταλαβαίνετε ότι μπορεί να ερμηνεύεται κατά το δοκούν από τις αρχές και κάθε, πώς το λένε, η παραμικρή αντίδραση από τη μεριά των ετούντων να μπορεί να χρησιμοποιείται για να απορριφθούν αιτήματά του. Τα επαναφέρουμε αυτά τα ζητήματα γιατί σε όλα αυτά δεν απαντάτε. Ούτε βέβαια ούτε το προηγούμενο νομοσχέδιο κάλυπτε αυτές τις ανάγκες, ούτε πολύ περισσότερο οι σημερινές τροποποιήσεις. Γιατί κάτω από αυτή τη γενική ανάγκη της αυστηροποίησης πάνε πραγματικά περίπατο και τα δικαιώματα και ο ανθρωπισμός που αν μη τι άλλο δεσμεύεστε από τις διεθνείς συνθήκες να εφαρμόσετε. Είπαμε και χθες και στις προηγούμενες συζητήσεις και για τα αντίστοιχα προβλήματα που δημιουργούνται με τις προσφυγές και για τις ασφυκτικές προθεσμίες που χρησιμοποιείται στις προσφυγές και για την αύξηση του όγκου των υποθέσεων. Είναι επισημάνθηκε και από άλλους ομιλητές και τα ζητήματα αυτά της μονομελούς σύνθεσης, ειδικά για όλες τις περιπτώσεις των ετούντων που προέρχονται από τα νησιά, δεν μπορεί να αιτιολογηθεί από καμιά δικαιολογητική βάση, γιατί υφίσταται μια τέτοια εξαίρεση. Όπως επίσης και το θέμα της μη παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής, που θεωρείται ότι δεν μπορεί να κριθεί ως λόγος αναβολής, μόνο στην περίπτωση που η Επιτροπή Προσφυγών θεωρείς ότι επιθανολογεί την ευδοκίμηση της προσφυγής και θεωρείς ότι προκαλείται ανεπανόρθωτη βλάβη, ακόμα και από τον εκπρόσωπο του ΔΟΣΟΑ επισημάνθηκε το προβληματικό της ρύθμισης, γιατί με αυτόν τον τρόπο στερείται ακόμα και αυτό το δικαίωμα της πρόσβασης στην νομική εκπροσώπηση, που καταλαβαίνετε ότι για τέτοιου είδους ζητήματα είναι απαραίτητο.
Αναφερθήκαμε, δεν θα επαναλάβω, θα τα πούμε και αύριο τα ζητήματα εμπόδια διερμηνίας, επιδόσεις και αυτά που παραμένουν, δεν τα αποσύρεται και με τις σημερινές τροποποιήσεις. Τώρα είναι πολύ προβληματικό το ζήτημα της γενίκευσης της κράτησης, που ακόμα ξεπερνάει ακόμα και αυτό το ίδιο το πνεύμα των οδηγιών, που προβλέπουν αυτό ως μέτρο, ως ένα ίστατο μέτρο, και μόνο αν αιτιολογείται ότι δεν υπάρχει άλλο πρόσφορο μέσο. Και μάλιστα αυτή την απαράδεκτη διαδικασία την εφαρμόζεται και στην περίπτωση των ευάλωτων και ανήλικων παιδιών. Υπάρχει ακόμα, τέλος πάντων, προβληματικές ρυθμίσεις, είναι και αυτές στο άρθρο 26, που μειώνεται ακόμα περισσότερο και το χρονικά πλαίσια προστασίας από την απέλαση. Και βέβαια ότι διευρύνονται οι περιπτώσεις που μπορούν να εξαιρεθούν από αυτή την προστασία, και αυτό μπορεί να κριθεί μόνο κατόπιν αιτήσεώς τους από την Επιτροπή Προσφυγών. Τονίστηκε από όλους τους φορείς ότι είναι πραγματικά απάνθρωπο το γεγονός ότι ιδιαίτερα και μάλιστα αναδρομικά καταργείται τη δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, δημιουργείται μια στρατιά ανθρώπων χωρίς χαρτιά και δικαιώματα, και μάλιστα με τον διαχωρισμό που έχετε κάνει και στα ανήλικα παιδιά, η προστασία τέλος πάντων να καλύπτει μόνο όσο φτάνουν μέχρι την ηλικία των 15 ετών, αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε παιδιά που θα μένουν απροστάτευτα, χωρίς δικαιώματα, και με ό,τι συνέπειες μπορεί αυτό να σημαίνει, και στα, βέβαια να παρατείνεται παόριστο για αυτούς η παραμονή τους στα κλειστά κέντρα κράτησης. Όλα αυτά ήταν τουλάχιστον μια δικλίδα ασφαλείας για κάποιες ευάλωτες ομάδες. Πρέπει με βάση το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, αλλά και άλλα ζητήματα προστασίας της οικογενειακής ζωής, ανθρωπιστικούς λόγους που δεν επιτρέπεται να αγνοούμε, να δίνεται τουλάχιστον αυτή η δυνατότητα και να επαφείται στην κρίση της Επιτροπής Προσφυγών, τουλάχιστον τέτοια ζητήματα να τα αποφύγει, να τα προστατεύσει. Τώρα είναι πραγματικά αποκαλυπτικό το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου για το με τι όρους αντιμετωπίζεται και κρίνεται τη μετανάστευση. Γιατί την ίδια στιγμή που πετάτε στα κέντρα κράτηση τους ξεριζωμένους και δυσκολεύετε κατά πολύ τους όρους διαμονής τους στη χώρα, απ' την άλλη προωθείτε μια σειρά διευκολύνσεις για τις ενδοεταιρικές μετακινήσεις, για τους κατοίκους τρίτων χώρων που επενδύουν στη χώρα με τις χρυσές βίζες και τις οικογένειές τους, όπου αέρεται ακόμα και τα όποια τέλος πάντων εμπόδια δημιουργούσε η μακρόχρονη απουσία τους από την χώρα. Ακόμα βέβαια ευνοείται και διευκολύνεται την παροχή φτηνού και ευέλικτου εργατικού δυναμικού χωρίς κατοχυρωμένα δικαιώματα με τη διευκόλυνση μετακινήσεων των ασκούμενων που έρχονται ουσιαστικά ως άμυστοι εθελοντές από τις διάφορες χώρες και με τις οδηγίες που έχετε ενσωματώσει. Και βέβαια δεν μπορούσε να λείπει από το νομοσχέδιο διευκολύνσεις για με γρήγορες και ευέλικτες θεωρήσεις εισόδου των Αμερικανών υποτρόφων του Ιδρύματος Fulbright, που έχει αναλάβει την ευθύνη για το ξέπλυμα του υπεραλισμού στο γνωστό σχέδιο άμβλης του αντιαμερικανισμού στη χώρα. Απέναντι σε όλους αυτούς δεν υπάρχουν ούτε εμπόδια, ούτε φραγμοί για τη διαμονή τους και την παραμονή στη χώρα. Και σε αυτό το κεφάλαιο επισημαίνουμε στο άρθρο 36 που αφορά τις άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και για όσους απασχολήθηκαν με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας, όπως είναι το παράδειγμα της Μανολάδας, είτε ως ανήλικοι, προφανώς χωρίς να έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα. Προσθέτει βέβαια το νομοσχέδιο ότι αυτή η άδεια διαμονής θα παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας. Ωστόσο, έχει επισημάνει και στο υπόνοιμά της και η ΕΔΑ, και θεωρούμε σωστό ότι η προστασία αυτή θα πρέπει να περιλάβει και σοβαρά πάσχοντες μετανάστες, καθώς και τις περιπτώσεις που η απέλαση από τη χώρα δεν πρέπει να γίνει για λόγους υπέρτερης ανθρωπιστικής ανάγκης. Επίσης, όπως σωστά επισημαίνεται και από την ΕΔΑ και στο υπόνοιμά της, η νομοθεσία για τους μετανάστες που απασχολούνται στην αγροτική οικονομία, με βάση
τόσο τον νόμο 43-84 του 16, αλλά και την πρόσφατη ΠΝΠ, μπορούν να απασχολούνται με εξάμεινες άδειες εργασίας. Για αυτούς δεν προβλέπονται άδειες διαμονής. Και βέβαια οι όροι εργασίας και οι αμοιβές τους παραπέμπουν ουσιαστικά στην απόλυτη εκμετάλλευση και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να επαναλαμβάνονται εκατοντάδες περιπτώσεις εργασίας με σύγχρονους όρους δουλείας, δηλαδή να επαναλαμβάνεται το φαινόμενο της μανολάδας που υποτίθεται προσπαθείτε να αποφύγετε. Και κλείνω με δύο επισημάνσεις. Τώρα και για το ζήτημα του Μητρώου, των ΜΚΟ, θεωρούμε ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι ότι παραμένει η εμπλοκή των ΜΚΟ στη διαχείριση των προσφύγων και μεταναστών. Θεωρούμε ότι όλα αυτά θα έπρεπε να είναι στην ευθύνη του κράτους χωρίς την εμπλοκή ΜΚΟ. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορούν στην ουσία να ελεγχθούν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είναι υποκριτικό και εξυπηρετεί τέλος πάντων κάποια. Περισσότερο γίνεται για λόγους ικανοποίησης του λαϊκού αισθήματος, τον Αθέο να πείτε ότι υποτίθεται τις καταγράφεται και τις ελέγχεται. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία επιτρέπει και αφήνει περιθώρια για να μένουν ανέλεγκτα ο ρόλος τους. Και κλείνοντας για το ζήτημα τώρα αυτό και την αιτιολογία που δίνεται για τα απόρριτα κονδύλια, δεν μας ικανοποιεί. Δεν θεωρούμε βέβαια ότι και αυτή η δυνατότητα ενημέρωσης των κομμάτων στη Βουλή χωράει πολύ η συζήτηση κατά πόσο είναι επαρκή, αλλά το κύριο πρόβλημα είναι ότι δεν απαντάει στο κύριο ερώτημα το ποια ανάγκη εξυπηρετούν αυτά τα απόρριτα κονδύλια στο Υπουργείο Μετανάστευσης, την ώρα που υπάρχουν άλλοι φορείς που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους διαδικασίες, όταν μάλιστα και μάλιστα με τη δυνατότητα να καταστρέφονται τα δικαιολογητικά έγγραφα αυτών των χρηματοδοτήσεων, είναι αποκαλυπτική της αντίληψης που έχετε για το μεταναστευτικό ως θέμα ασφάλειας. Γι' αυτό βέβαια κάνετε και τέτοιες κινήσεις όπως τα πρωτά φράγματα ή καλείτε τις ομάδες επέμβασης του ΝΑΤΟ και της Frontex, υποτίθεται για να ελέγχουν τα ρεύματα της προσφυγικής ροής, αλλά ουσιαστικά άλλα συμφέροντα εξυπηρετούν. Αυτά που διατηρούνται και όσο συνεχίζονται θα οδηγούν και στο να συνεχίζονται τα κύματα των διωγμένων και να δημιουργούνται ακόμα περισσότεροι κίνδυνοι και για το δικό μας λαό από τα γεωπολιτικά παζάρια που εξολύσονται στην περιοχή. Ευχαριστώ.